Καλημέρα από το TeachMeGR και από εμένα το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα μα όλα όμως τα δημιουργικά προγράμματα. Τρίτη σήμερα, το μάθημα φυσικά για το Maxon Cinema 4D είναι εδώ για όλους εσάς, όπου θα σας δείξω το Metaball και πώς με χρήση του Metaball μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ ωραία αντικείμενα τα οποία ουσιαστικά είναι ενωμένα και στη συνέχεια γίνονται ξεχωριστές οντότητες, ουσιαστικά αποκολούνται από το ενιαίο σώμα. Ένα πολύ ωραίο μάθημα το οποίο σίγουρα θα σας δώσει πάρα πολλές ιδέες και για animation αλλά και για στατικά δημιουργήματα. Θα μάθουμε λοιπόν να δημιουργούμε κάτι αντίστοιχο όπως αυτό που θα δούμε στο βίντεο που έχω ήδη ετοιμάσει για εσάς. Θα ανοίξουμε λοιπόν το βιντεάκι μας. Θα μάθουμε λοιπόν αυτό σήμερα. Βλέπετε ένα ενιαίο σώμα και σιγά σιγά θα αρχίσει και θα αποκολλάτε και θα γίνονται διαφορετικές οντότητες, βλέπετε, σε στήλη γρου. Πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, βλέπετε πόσο ωραίο είναι και αυτό φυσικά μπορεί να γίνει όσο ιδιαίτερο και όσο διαφορετικό εσείς επιθυμείτε. Βλέπετε πόσο ωραίο μπορεί να γίνει και πραγματικά είναι πάρα πολύ απλή η δημιουργία του. Πηγαίνουμε λοιπόν, δεν χρειάζεται να το σώσουμε, τέλεια. Πηγαίνουμε στο Cinema 4D, θα πάω στο File, New και μέσα φυσικά εδώ θα έρθουμε και θα βάλουμε απλά μία σφαίρα. Τίποτα περισσότερο. Στη συνέχεια, θα πάμε και θα βάλουμε μέσα από εδώ, θα επιλέξουμε το Cloner. Οπότε, MoGraph και Cloner. Θα βάλουμε μέσα τη σφαίρα στο Cloner και ουσιαστικά βλέπετε πώς παραπλησιάζουμε με το γνωστό φυσικά Cloner για εμάς. Το έχουμε δει σε πάρα πολλά μαθήματα. Θα γυρίσουμε το mode του Cloner μέσα από τα φυσικά attributes του συγκεκριμένου αντικειμένου που έχουμε εισάγει. Θα γυρίσουμε το Linear σε Grid Array και θα μεγαλώσουμε λίγο το size για να μπορέσουμε να τα ξαπλώσουμε περισσότερο προς τα έξω σε 300 σε κάθε λοιπόν πλευρά. Οπότε X, Y και Z 300. Βλέπετε πως έχει γίνει. Πάρα πολύ ωραία και τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάμε και να βάλουμε μέσα στο συγκεκριμένο πεδίο θα επιλέξουμε το Metaball. Βλέπετε ακριβώς. Οπότε βάζουμε και το Metaball εδώ και φυσικά θα ρίξουμε το Cloner μέσα στο Metaball. Boom. Και βλέπετε τι παίρνουμε. Παίρνουμε μια πλέον ενιαία τεράστια σφαίρα, η οποία φυσικά. Μέσα περιέχει το κλόνερ, το οποίο φυσικά κλόνερ περιέχει τη σφαίρα. Οπότε τα πράγματα πηγαίνουν σαν θα λέγαμε μπαμπούσκα. Φυσικά μπαμπούσκα είναι οι κούκλε, οι ρώσικε νομίζω, οι πολωνικέ δεν ξέρω ακριβώ, οι οποίε πρακτικά κρύβαν μία γιαγιά μέσα στην άλλη. Και έτσι λοιπόν είχαμε μία πολύ μεγάλη κούκλα, η οποία πρακτικά είχε μέσα στο εσωτερικό τη πολλέ περισσότερε. Έτσι λοιπόν ακριβώ χτίζουμε και εδώ. Έχουμε φτιάξει μία σφαίρα, την πολλαπλασιάσαμε με το Cloner και φυσικά μετά με το Metaball ε, την κάναμε ενιαία. Τώρα λοιπόν πηγαίνουμε στο Metaball και θα πειράξουμε λίγο το Hull Value και φυσικά το Editor Subdivision για να κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Θα αυξήσω λοιπόν το, το Value παραπάνω, δηλαδή θα το πάω σε ένα ύψο. Βλέπετε προ τα πάνω μέχρι να αρχίσω και να βλέπω σφαίρε. Βλέπετε ακριβώ. Οπότε γύρω στο 600 θα είμαστε OK, πιστεύω. Θα γράψω λοιπόν 600 εδώ. Και βλέπετε τώρα πω σιγά σιγά βλέπουμε τι σφαίρε που έχουμε δημιουργήσει πιο πριν με το cloner, μόνο που είναι λίγο θα λέγαμε ενωμένε και σίγουρα χαμηλότερη ποιότητα. Οπότε θα πάμε και στο editor subdivision, θα χαμηλώσουμε λοιπόν το συγκεκριμένο περίπου στο 10 για να πάρουμε μια καλύτερη ποιότητα. Η καλύτερη ρύθμιση θα έλεγα είναι από 5 μέχρι 10, γιατί από το 5 και κάτω θα βαρύνει αρκετά ο υπολογιστή σα. Οπότε θα πάμε περίπου στο, ε, μπορεί και στο 8. 5 λοιπόν με 10 μπορούμε να το πάμε άνετα εδώ. Βλέπετε, έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα πλέον και τα πράγματα είναι ενιαία. Βλέπετε λοιπόν, πόσο ωραίο είναι τώρα έτσι. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσα να πάω συγχρόνω και στο κλόνερ, επειδή τα πράγματα είναι ζωντανά τώρα. Θα μπορούσα να έρθω και να αυξήσω, για παράδειγμα, το ύψο. Βλέπετε, να κάνω διαφορετικά πράγματα εδώ, δηλαδή να προσθέσω καλύτερα ε, αντικείμενα οριζοντίω. Ε, Καθέτω και φυσικά στο βάθο. Οπότε βλέπετε, μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Φυσικά. Θα πάρουμε άλλε καταστάσει. Θα παραμείνω λοιπόν 3-3-3 για αρχή. Και θα πάμε τώρα να επιλέξουμε το κλόνερ. Προσοχή, πρέπει να επιλέξουμε το κλόνερ. Είναι σημαντικό αυτό. Και θα πάμε στη συνέχεια να επιλέξουμε το MoGraph. Και φυσικά να επιλέξουμε το Effector. Και από εδώ θα επιλέξουμε το Random. Και μέσα λοιπόν από τη ρύθμιση αυτή, αυτομάτω βλέπετε πώ έχουμε σπάσει τα σφαιράκια μα σε όλε τι κατευθύνσει. Βλέπετε. Οπότε λοιπόν τώρα έχουμε τα σφαιρίδια μας να πηγαίνουν αλλού και αλλού. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πάμε στο cloner και να πειράξουμε λίγο το count ούτως ή άλλως σε διαφορετικά πλαίσια. Να μην είναι λοιπόν ακριβώς στα ίδια πεδία. Θα μπορούσε λοιπόν να αυτό για παράδειγμα 4, να πάει λίγο διαφορετικό. Θα μπορούσε αυτό να είναι 3 και φυσικά θα μπορούσα να πάω στη συνέχεια α, στο random και να μεταβάλουμε το strength πολύ περισσότερο. Βλέπετε. Οπότε τώρα... Μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ακριβώ όπω τα έχουμε φανταστεί. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολύ διαφορετική μάζα, η οποία, στην οποία μάλλον φεύγουν τα αντικείμενα, βλέπετε, αποκολούνται σαν να είναι όμω υγρά. Βλέπετε πώ υπάρχει αυτή η ένωση εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Θα κάνω να ζούμε εδώ. Βλέπετε, ακριβώ λοιπόν εδώ. Κοιτάξτε πώ φεύγει. Πώ ξεκολλάει λοιπόν από, τον, από το άλλο από την αρχική του μάζα και από το φυσικά μπορούμε να το δούμε. Φυσικά η ποιότητα μπορεί να μεταβληθεί ε, ουσιαστικά χαμηλώνοντα μέσα στο Metaball το Editor Subdivision στο 5 για παράδειγμα. Αλλά φυσικά θα αργήσει, θα γίνει λίγο πιο βαρύ για το σύστημά μα. Οπότε θέλει λίγο προσοχή αυτό. Και βλέπετε πόσο απλά μπορούμε να κάνουμε τα στοιχεία μα πολύ, πολύ ιδιαίτερα. Και φυσικά να θυμίζουν κάτι πολύ φουτουριστικό και να μα δώσουν πολύ ωραία γραφικά είτε εικόνα για κάποιο φόντο ή να κάνουμε κάποια βίντεο όπω το βίντεο το οποίο είδαμε στην αρχή. Πάω λοιπόν στο κλόνο να γυρίσουμε αυτό σε τριάρια. Βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι πλέον τώρα, έτσι. Οπότε, ανάλογα με τον αριθμό που έχετε στο count, μπορείτε να πάρετε διαφορετικέ καταστάσει. Θα πειράξω λίγο το Z, να δούμε ακριβώ τι θα πάρουμε. Βλέπετε λίγο διαφορετικό αποτέλεσμα. Οπότε, δεν υπάρχει κανένα όριο. Πηγαίνουμε λοιπόν αυτό στο 3 και πάλι. Και απλά θα πάμε στο random και θα χαμηλώσουμε λίγο το strength για να πετύχουμε μία ένωση. Πριν λοιπόν γίνει η πολύ μεγάλη αποκόλληση, έτσι. Οπότε, νομίζω γύρω στο 170 θα είμαστε OK. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι πραγματικά πολύ φουτουριστικό και σίγουρα είναι απίθανο να γίνει με άλλο εργαλείο πέρα από το Metaball και φυσικά το Random στη συνέχεια. Τώρα λοιπόν θα πάμε και θα βάλουμε μέσα από το Create, θα πάω να φορτώσω ένα ματήρια από τα έτοιμα που υπάρχουν, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά, πηγαίνουμε στο Visualize για παράδειγμα, θα επιλέξουμε από εδώ, υπάρχουν πάρα πολλά, θα πάμε στο Liquid ενδεχομένω. θα επιλέξουμε το Liquid Coffee, γιατί όχι, θα το ρίξουμε μέσα φυσικά πάντα πάνω στο Metaball, και αυτομάτως βλέπετε πως έχει πάρει μια άλλη κατάσταση. Θα κάνουμε κλικ στο render και βλέπετε πως έχουμε πάρει ένα πολύ δυνατό και πολύ φουτουριστικό αποτέλεσμα. Θα βάλω και μερικά φωτάκια. Πάμε λοιπόν στα lights. Θα βάλουμε ένα φως, κεντρικό φως από πάνω. Φυσικά θα βάλουμε shadow soft. Θα κάνουμε κλικ στο render. Και βλέπετε πως τα πράγματα γίνονται πολύ ιδιαίτερα για εμάς. Και βεβαίω θα βάλουμε και άλλο ένα φωτάκι. Θα κάνω λοιπόν ένα αντίγραφο. Ctrl, click and drag. Command, click and drag στο Macintosh. Και βεβαίως θα έρθουμε να το πάρουμε αυτό να το βγάλουμε λίγο α, προς τα μπρος καλύτερα. Και φυσικά θα το φέρουμε να κάτσει κάπου εδώ λοιπόν να έχετε το φως από εδώ δηλαδή και μπροστά. Οπότε τώρα ερχόμαστε και θα κάνουμε κλικ στο Render. Και βλέπετε πως παίρνουμε ένα πραγματικά Πολύ ε, ιδιαίτερο, πολύ φωτογραφιστικό. Σίγουρα μπορεί να θυμίζει και κάποια όργανα μέσα στο ανθρώπινο σώμα, τα οποία έτσι είναι για και είναι κάπω διαφορετικά. Βλέπετε, και φυσικά αυτό μπορεί να γίνει και animated έτσι. Οπότε θα μπορούσα να πάω στο random για παράδειγμα, να πάμε το strength στο 0. Βασικά πήγαινα και πάλι στο random εδώ ακριβώ, πηγαίνουμε το strength στο 0. Πατάμε το enter. Βλέπετε, όπω είναι στην αρχή. Θα βάλουμε ένα keyframe στο 0. Οπότε πηγαίνω εδώ, κάνω δεξί κλικ, θα επιλέξουμε από εδώ το animation, add keyframe. Βλέπετε πως αυτομάτως μπαίνει ένα keyframe ακριβώς στην ιδιότητα που θέλουμε του strength. Θα πάω λοιπόν το, τα frames σε 500. Θα μεγαλώσουμε φυσικά το συγκεκριμένο, ε, αλλά βασικά θα βάλουμε από το 500. Έτσι, μπράβο. Για να το αυξήσουμε. Τέλεια. Και βλέπετε ακριβώς έχουμε πάει ήδη στο 500 μέσα από τη ρύθμιση αυτή εδώ. Οπότε από εδώ πηγαίνουμε ουσιαστικά μπροστά στα frames και εδώ απλά προσθέτουμε frames πάνω στη σκηνή μας. Και εδώ πέρα φυσικά θα βάλουμε για παράδειγμα το 200 μπορεί και το 300 ή το 250 να πάει αρκετά βλέπετε πιο διαφορετικό. Και φυσικά θα πάμε να βάλουμε με δεξί κλικ animation add keyframe και εδώ για να μπορέσουμε να βάλουμε στο συγκεκριμένο ε, και πάλι ένα θα λέγαμε... Ε, διαφορετικό. Βεβαίω βλέπω ότι μου τα έχει χάσει λίγο τα keyframes και πάλι, οπότε λοιπόν, θα βάλουμε ένα καινούριο εδώ. Πολύ ωραία. Θα βάλουμε λοιπόν ένα strength keyframe στο συγκεκριμένο πεδίο. Θέλω να δω αν το έχει πάρει. Λίγα το έχει πάρει. Πηγαίνουμε και εδώ και θα βάλουμε το συγκεκριμένο στο 250. Και πάλι λοιπόν ένα keyframe με control click ή αλλιώ με δεξί click animation add keyframe έτσι. Και έχουμε λοιπόν αυτή την κίνηση βλέπετε πολύ γρήγορα και τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι να πάμε και να κάνουμε ένα export το οποίο φυσικά το έχουμε δει σε πάρα πολλά μαθήματα πηγαίνουμε, κάνουμε κλικ στο render settings φυσικά πηγαίνουμε στο, out, στο save καλύτερα για αρχή και θα ορίσουμε εδώ μέσα το αρχείο μας δηλαδή θα ορίσουμε ένα σημείο στο οποίο θα αποθηκευθεί για παράδειγμα uh, liquid liquid magic ας πούμε super και βεβαίω θα το γυρίσουμε το format σε QuickTime Movie ή σε AVI αν έχετε Windows αλλά καλύτερα σε quick time. Και φυσικά θα πάμε στο output να ορίσουμε εδώ το frame range να είναι σε all frames για να μας βγάλει λοιπόν όλη τη σκηνή και όχι μόνο ένα καρέ. Και φυσικά αν πατήσω τώρα από εδώ το render. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει, θα ανοίξει ο Picture Viewer όπως ονομάζεται και θα μας δείχνει το render πώς συμβαίνει σιγά σιγά. Και αυτό είναι όλο το μάθημά μας. Οπότε από το www.teachme.gr και από εμένα, το Βακέλη Βλασόπουλο, είδαμε πόσο εύκολα μπορούμε να δημιουργήσουμε φουτουριστικά δημιουργήματα υγρά Πολύ ιδιαίτερα, τρομακτικά θα έλεγα σε μερικέ στιγμέ, ανάλογα φυσικά και με το material που θα βάλουμε. Και βεβαίω το αποτέλεσμα θα είναι πάντα αυτό που έχουμε φανταστεί εμεί. Οπότε μπορείτε να βάλετε φυσικά και άλλα αντικείμενα πέρα από σφαίρε και να πετύχετε ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Και φυσικά να είναι αυτό είτε στατικό είτε σε ταινία. Όπω το βλέπουμε τώρα, όπω το κάνουμε export. Οπότε να είστε καλά από το www.teachmegr και από εμένα το Βαγγέλη Βλασόπουλο είδαμε πόσο εύκολα μπορούμε με χρήση του Cloner ενός αντικειμένου φυσικά του Metaball και του Random Effector μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικά πολύ ωραία πράγματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Να είστε καλά φίλοι μου, θα τα πούμε σύντομα.